Μουλάωρος. Λοιπόν, για την υπέροχη τούρτα σοκολάτα, γιατί εσείς μου τη ζητήσατε. Μου έγραψε τελευταίως μια τηλεθεάτρια, μου λέει Αθηνά, θέλουμε μια έτσι ωραία σοκολατίνα για τούρτα. Και ψάχνω έτσι την ιστοσελίδα και όντως δεν έχουμε μια πάρα πολύ ωραία και πολύ εύκολη τούρτα. Οπότε, παρακολουθήστε πώς φτιάχνουμε τώρα μια κλασική σοκολατένια τούρτα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τούρτα γενεθλίων, για γάμο, να θέλετε ακόμα, ό,τι θέλετε. Εξαρτάται πώς θα τη διακοσμήσετε. Οπότε, πάμε για την εκτέλεση. Θα φτιάξουμε βασικά το μέγεθος 24 πόντους διάμετρο τα ψάκια, οπότε θα χρειαστείτε δύο σαν αυτά στρωμένη βάση τους με λαδόχαρτο. Άρα, στον κάδο του μίξερ μας πάμε να ρίξουμε τα υλικά μας που είναι χωρίς καμιά συγκεκριμένη σειρά. Πάλι θα στο κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται. Τη ζάχαρη μας, το κακάο. Για τις ποσότητες μην ανησυχείτε, είναι στην κάρτα που ακολουθεί μετά και αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα μου. Το αλεύρι μας. Αυτό είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις μέσα. Και τη βανίλια μας. Πάμε να βάλουμε τα αυγά μας. Θα χρειαστούμε 3 αυγά. Το γάλα μας. Μέσα το γάλα μας. Βούτυρο. Αυτός είναι βούτυρος, ανάλατος, κομμένος σε μικρά κομματάκια, μέσα. Και δέστε τι προσθέτω τώρα. Αυτό είναι ζεστό νερό, κολλαστό νερό, στο οποίο έχω διαλύσει 2 κουταλάκια στιγμιαίων καφέ. Οπότε μέσα και ο καφές μας. Τέλος, θέλουμε έτσι ένα κουταλάκι αλάτι και baking powder και δώστε προσοχή ότι θα χρησιμοποιήσω 3 κουταλάκια έτσι καλά γεμάτα baking powder. Πάμε τώρα να χτυπήσουμε το μείγμα μας στο μίξερ. Το μείγμα μας έτοιμο τώρα να πάει στα ταψάκια του. Σε αυτή τη φάση έτσι ακόμα ένα γρήγορο ανακατέμα με τη σπάτουλα. Προσέξτε, δεν έχω χτυπήσει πάρα πολύ. Θέλω απλά έτσι να ενωθούν καλά τα υλικά μας, να έχουν ένα όμορφο, έτσι ωραίο, λίγο μείγμα. Λοιπόν, και τα ταψάκια μας, αν προσέξετε, είναι στρωμένα με λαδόχαρτο και μεταφέρω τώρα απλά το μείγμα. Λοιπόν, τα κέικ μας τώρα έτοιμα να μπουν στο φούρνο. Απλά σιγουρευτείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο η ποσότητα που έχετε βάλει και στο ένα και στο άλλο. Θα ψήσουμε στον αέρα, προθερμασμένος καλά ο φούρνος μας, 160 βαθμούς που είναι αρκετά χαμηλή η θερμοκρασία. Θα ψήσουμε μεταξύ 50 και 60 λεπτά, δηλαδή 50 λεπτά μια ώρα, αλλά το παρακολουθούμε. Okay, άρα τώρα, μέχρι να ψηθεί το κέικ μας, πάμε να φτιάξουμε το buttercream μας. Βασικά είναι η βουτυρόκρεμα, η σοκολατένια με την οποία θα αλείψουμε το εξωτερικό μέρος αλλά και το μέσο του κέικ μας. Είναι αρκετή ζάχαρη αχνή. Πολλοί θα μου πείτε, γίνεται να βάλουμε πιο λίγη. Όχι, δυστυχώς. Άμα θα φτιάξουμε αυτό το γλυκό, δεν υπάρχει. Υποκατάστατο είναι πολύ, αλλά και εγώ όταν ήμουν μικρή, πάντα αυτά τα κέικ, τα σοκολατένια ήταν για ιδιαίτερες περιπτώσεις και δεν είναι κάτι που τρώμε και κάθε μέρα. Τώρα πάμε να ρίξουμε μέσα στον κάδο μας το κακάο. Να σας πω ότι το κάνω στο πολυμίξερ το buttercream μας γιατί είναι ευκολία, αλλά αν δεν έχετε μπορείτε να το κάνετε και στο μίξερ σας, αλλά στο πολυμίξερ είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο ας πούμε εύκολο, πιο συγκυρισμένο, αλλά αν δεν έχετε και στο μίξερ μπορείτε να το χτυπήσετε. Λοιπόν, και ο βούτυρος μας πάλι είναι αρκετός. Θα μου πείτε, κυρία Αθηνά, γίνεται να βάλουμε υποκατάστατο. Όχι, βούτυρο. Πρέπει να το βάλουμε. Χρειάζεται. Γιατί μου τα στέλνετε αυτά καμιά φορά, αλλά χρειάζεται. Πώς θα κάνουμε buttercream χωρίς butter. Και έτσι, ωραία γεύση, βανίλια μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα πρέπει να χτυπηθούν. Thank you.
Λοιπόν, αυτό ήταν. Και το buttercream μας είναι πέραν από τέλειο. Γι' αυτό να σιγουρευτείτε ότι θα ζήσετε πολύ καλά τα υλικά σας. Λοιπόν, το buttercream μας είναι έτοιμο. Επειδή είναι και καλοκαίρι τώρα, θα το βάλω λίγο στο ψείο μέχρι να έρθει η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε. Και τα κέικ μας είναι έτοιμα, οπότε πρέπει απλά να τα βάλω τώρα εδώ για να κρυώσουν καλά. Λοιπόν, τώρα που έχουν κρυώσει, πάμε έτσι απλά να τα περάσω ελαφρά με το μαχαίρι για να σιγουρευτώ ότι θα βγουν εύκολα, αλλά βγαίνουν και εύκολα. Και πάμε να τα αφαιρέσουμε από τα ψάκια τους. Τώρα τι θέλω να κάνω είναι να τα τυλίξω μέσα σε μευράνι για να πάνε ψυγείο να παγώσουν καλά πριν συναρμολογήσουμε την τούρτα μας. Λοιπόν, τα πανεσπάνια μας τώρα πάνε ψυγείο τουλάχιστον 3 ώρες για να παγώσουν καλά να μπορέσουμε να τα δουλέψουμε εύκολα. Λοιπόν, πάγωσαν ωραία τα κέικ μας, έτοιμοι τώρα να συναρμολογήσουμε την τούρτα μας και είναι το πιο ωραίο πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί μου αρέσει να φτιάχνω τούρτες για τους αγαπημένους μου. Λοιπόν, ξεκινούμε. Το buttercream μας πάει έτσι εδώ σε μια βάση για τούρτες. Βάζω ένα κομμάτι εδώ, απλά για να κολλήσω το πρώτο παντεσπάνι κάτω. Οπότε, το πρώτο παντεσπάνι μας, έτσι με την κομμένη του με την ίσια πλευρά μάλλον από κάτω, μπαίνει σαν ο πρώτος πάτος. Πάμε τώρα να ανοίξω και το δεύτερο κομμάτι παντεσπάνι. Τις ατέλειες εκεί και εδώ μη σας ανησυχούν, θα τις φτιάξουμε με το buttercream μας, με τη βουτυρόκρεμα. Οπότε πάμε να λείψουμε έτσι μια χοντρή στρώση μεταξύ των πατών. Και όπως πάντα χρησιμοποιώ, είναι βασικά τρία τα πράγματα που θα χρειαστούμε. Είναι αυτή η σπάτουλα που με βοηθά να τα ισιώσω εξωτερικά, αυτή η σπάτουλα που με βοηθά να απλώσω το buttercream μας έτσι ωραία και αυτό το πράγμα που γυρίζει που με βοηθά έτσι για ευκολία, που είναι για την ευκολία μου που το έχω για να γυρίζω την τούρτα μου. Λοιπόν, τελειώσαμε με την τούρτα, με τη συναρμολογήση και παρόλο που χρειάζεται πολύ υπομονή και εγώ υπομονή δεν έχω, αυτό για κάποιο λόγο αυτή η δουλειά μου αρέσει πάρα πολύ. Ίσως επειδή είναι για αγαπημένους που πάει η τούρτα. Λοιπόν, πάμε να την μεταφέρω τώρα στην όμορφη πιατέλα που θα την παρουσιάσω. Το μόνο που έμεινε τώρα είναι να στολίσουμε την τούρτα και θα κάνω έναν κόλπο. Βασικά θα σμίξω φρέσκα λουλούδια με ψεύτικα, έτσι για να το κάνουμε όμορφο. Λοιπόν, και εδώ μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να στολίσετε με οποιοδήποτε τρόπο. Μπορεί ανεμπαιδικά, γενέθλια που έχετε, να βάλετε άλλα χρωματιστά πράγματα ή κτλ. Δώστε το θέμα της τούρτας με τον σκοπό που γιορτάζετε. Αλλά απλά επειδή εγώ αυτή είναι η τούρτα που θα φτιάξω για τη μάμα μου για τα γενέθλια της, θα το κάνουμε λίγο πιο κυριιστικό. Έτοιμη η τούρτα μας, έτοιμη να την κόψουμε, να πούμε ότι καλύτερα, τώρα που είναι και ζέστη, στο ψυγείο να την κρατήσετε μέχρι να την ανάψετε και εισηγούμε αυτά να τα βάλετε πάνω την τελευταία στιγμή. Είναι, όπως είδατε, εύκολη τούρτα για να και να κόψουμε και τα λοιπά. Πολύ ωραίο το buttercream μας, με τη γεύση του καφέ και είναι και πολύ έτσι ζουμερή. Και είναι εύκολη να τη διαχειριστείς και ψάχνω πάρα πολύ καιρό να βρω μια πολύ ωραία συνταγή για να σας τη μεταφέρω. Και νομίζω αυτή είναι τέλεια και ο πιο πρωτάρης στη μαγειρική μπορεί να τη φτιάξει και είμαι σίγουρη θα σας αρέσει.